Φίλε μου, καλημέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Θεία Κοινωνία, για το μέγα μυστήριο που γίνεται, όπως έχω πει, μυστηριωδές, γι' αυτό λέγεται μυστήριο, δεν είναι κάτι μυστικό, και έχει γίνει στο λεγόμενο μυστικό δείπνο, που δεν ήταν μυστικός δείπνος, καθότι ο Χριστός μας δεν είχε μυστικά, πήρε μαζί του και τον Ιούδα που ήξερε θα τον προδώσει. Αν ήταν μυστικό δεν θα τον έπαιρνε. Μυσταγωγία είχε γίνει. Κάτι το μυστηριώδες. Μυστήριο είναι από τη λέξη μύστης. Γίνεται μία ένωση του Θείου και είναι ένα ιερό μυστήριο, μια ιεροτελεστία. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, στο λεγόμενο μυστικό δίπλο που δεν ήταν μυστικό, στη μυσταγωγία, ο Χριστός είχε πάρει και τον Ιούδα. Τι έπρεπε να κάνει ο Χριστός? Να δώσει Θεία Κοινωνία όλους και στον Ιούδα, αφού ήταν ο προδότης. Γιατί να του δώσει? Μήπως αυτό δεν κάνετε κάθε Κυριακή ορισμένοι? Πηγαίνετε και λέτε, α, εγώ εχθές νίστευσα, με καλή, πήγα και εξομολογήθηκα και σήμερα κοινωνώ. Εσείς οι υπόλοιποι να με βλέπετε, γιατί εγώ είμαι ο καλός, κοινωνώ. Εγώ μόνο μπορώ, εγώ είμαι ο καλός χριστιανός. Και μέχρι να έρθω εδώ, δεν αμάρτησα, δεν έκανα 100 σκέψεις που μπαίνουμε στην εκκλησία και λέμε τι φοράει ο ένας, τι έκανε ο άλλος, τα μάτια μας χτυπάνε 100 γυρούς. Είμαστε αναμάρτητοι εκείνη την ώρα. Και σεβόμαστε, γιατί εμείς οι καλοί πάμε και οι υπόλοιποι που δεν εξομολογήθηκαν ή δεν έφαγαν, δεν νίστεψαν, δεν πάνε. Οι καλύτεροι. Όπως κάνουν δηλαδή οι μάρτυρες του Εχωβά, που έχουν μία φορά τον χρόνο, τη μέρα ανάμνησης, έτσι το λένε, λίγο πριν την ημέρα της Λαμπρής. Εκείνοι γιορτάζουν κάπως πιο, επειδή ο Χριστός είχε γιορτάσει την πρώτη ημέρα του Πάσχα με τους μαθητές τους και το Πάσχα στους Εβραίους διαρκούσε 14 μέρες. Και την πρώτη μέρα εμαζεύτηκε με τους, είπε τους μαθητές του να βρουν κάποιον τόπο για να γιορτάσουν. Και ήταν γιορτάζε του πάντα η πρώτη μέρα μετά την Πανσέλινο. Είχε Πανσέλινο. Την πρώτη Πανσέλινο, συγγνώμη, την πρώτη Πανσέλινο μετά την Ησημερία. Δηλαδή αν η Ησημερία μας έγκωσε μία του Μάρτη, η πρώτη Πανσέλινο ήταν την πρώτη μέρα του Πάσχα τους. Εκείνη την ημέρα συναντηθήκα. Και ήταν πέμπτη μέρα. Την πέμπτη λοιπόν είχα συναντηθεί και δεν ήταν μυστικός ο δείπνος, όπως το λέμε, μυσταγωγία ήταν. Αν ήταν μυστικός δεν θα έπαιρνε τον Ιούδα που ήξερε ότι θα τον προδώσει. Μυσταγωγία λοιπόν και έγινε το μέγα μυστήριο και το λέμε μυστήριο γιατί γίνεται με έναν τρόπο μυστηριωδές. Ενώνεσαι εκείνη την ώρα με το Θείο. Παίρνεις το νέκταρ και την αυρωσία των Θεών. Ένας Έλληνας έκανε το μυστήριο αυτό εξοικονίζοντας το κρασί που είναι η ζωή, το νέκταρ των Θεών, το αίμα του Χριστού που έχεις στο Σταυρό και τον άρτο που είναι η αυρωσία, το ψωμί, το σώμα του που συμβολίζει την Αθανασία. Αυρωσία σημαίνει Αθανασία. Μας πρόσφερε δηλαδή με τη θυσία του την Αθανασία, δωρεάν για τον κάθε άνθρωπο. Το λέει ότι έχουν δικαίωση όλοι οι άνθρωποι υπάρχει εδάφιο με τη σταύρωση και ανάσταση του Κυρίου. Άρα είναι για όλους η Θεία Κοινωνία ανεξαιρέτους. Ποτέ δεν είπε ο Κύριος εσύ θα κοινωνήσεις γιατί είσαι πιο αμαρτωλός ή γιατί νίστευσες ή γιατί δεν έχεις αμαρτίες. Η εξομολόγηση νηστεία γίνονται πάντα όποτε χρειαστεί ο άνθρωπος να τα κάνει. Όχι με τη σειρά. Είναι διαφορετικά μυστήρια. Πρέπει να το κάνεις αυτό και να το κάνεις το άλλο. Πρέπει να νηστεύσεις για να εξομολογηθείς ή πρέπει να εξομολογηθείς για να νηστεύσεις και να πάει να κοινωνήσεις.
φτάνει να γίνονται. Όταν είναι με τη σειρά, είναι στη μέρα και δεν τα κάνεις με συναίσθημα, με συνείδηση. Οι μάρτυρες λοιπόν του Εχωβά έχουν αυτή την ημέρα της ανάμνησης και μαζεύονται και κρατούν ένα ποτήρι και το δίνει ο ένας του άλλου, γελία πράγματα, και δεν πίνουν. Και πίνουν μόνο, ξηραν κοινωνία, οι λεγόμενοι εκλεκτοί τους. Εκείνος δηλαδή που πιστεύει είναι από τους 144, τώρα πώς το γνωρίζει, εκείνος το ξέρει, θα πιει μπροστά τους. Και όλοι οι υπόλοιποι δεν θα πιούν, απλώς θα κρατούν το ποτήρι και θα το δίνουν ο ένας του άλλου. Μήπως κάτι παρόμοιο δεν κάνουμε κι εμείς με το να πηγαίνουμε και να λέμε «Α, δεν θα πάρουμε εμείς, γιατί χτες δεν νίστερσες, δεν πρόλαβες να εξομολογηθείς». Ξέρετε τι προσβολή είναι να βγαίνει ο ίδιος ο Χριστός μας που μας είπε να το κάνετε πάντα αυτό για να με θυμάστε και να μην πηγαίνουμε γιατί το ιερατείο όρισε 100 φραμούς και πάνε μόνο γέροι. Η Θεία Κοινωνία είναι η θύμιση του. Η θύμιση ότι έχει αίμα για εμάς. Και στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο θα το βρείτε γραμμένο ότι είχε δώσει και του Ιούδα απέραντη αγάπη του Θεού. Εξικόνιζε τη συγχώρεση ακόμα και του προδότη του. Γιατί ο Ιούδας θα ξαναρθεί τόσες φορές να πληρώσει κάρμα αλίμονο στον άντρα που τον πρόδωσε. Έχει μεγάλο κάρμα να πληρώσει. Η κόλαση είναι εδώ στη γη που ερχόμαστε κάθε φορά και την πληρώνουμε με τα σφάλματα που έχουμε κάνει. Ξεπληρώνουμε κάθε φορά. Όμως είμαστε συγχωρεμένοι με τη Σταύρωση και Ανάστασή του. Έχουμε κερδίσει την Αθανασία χάρη στη Σταύρωση και Ανάστασή του Κυρίου. Μέχρι όμως πάμε εκεί, έχουμε να ξεπληρώσουμε. Έδωσε λοιπόν Αθανασία, νέκταρ και ίνον, κρασί, ψωμί και ίνον, θεία κοινωνία και του Ιούδα. Τι ήθελε να μας πει με αυτό? Ότι είναι για τον κάθε άνθρωπο. Είναι δωρεά, όπως είναι και το πνεύμα δωρεά. Φτάνει να το αναζητήσεις. Και τι τους είπε τους Χριστούς, βρίστε τα εδάφια. Να το κάνετε πάντα, τους είπε, πάντα. Τι σημαίνει πάντα? Σημαίνει την Κυριακή που βγαίνει και η Θεία Κοινωνία πρέπει να είμαστε όλοι εκεί να κοινωνάμε. Για να με θυμάστε. Και εσύ εκείνη την ώρα σκέφτεσαι τι έφαγες χθες ή πόσες αμαρτίες ξέχασες και δεν είπες για να πάει να πάρεις το Χριστό σου. Και τώρα έρχονται τα ιερατεία να θέλουν και τες για να πάρουμε τη Θεία Κοινωνία. Συγγνώμη για το ύψος της φωνής μου. Είναι μεγάλη ασέβεια να βγαίνει η Θεία Κοινωνία και να μην την παίρνουμε. Γι' αυτό επιμένω κάθε Κυριακή, είναι θέμα σεβασμού προς τον Κύριο μας, που έχει αίμα για εμάς, να την παίρνουμε. Όχι γιατί είναι φάρμακο. Φάρμακο είναι η αγάπη σου, είναι η αγάπη σου για τον Χριστό. Παντού είναι ο Χριστός. Αλλά γιατί τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε, τον τιμούμε. Γιατί μας είπε να το κάνουμε, είναι θέμα σεβασμού και τιμής προς τον Κύριο μας που θυσιάστηκε. Αν και έχει νέες ιδιότητες θαυματουργικές η Θεία Κοινωνία. Πορισμένοι τη φοβούνται και πάνε με τη μάσκα ή κάνουν τες για να μπουν εκκλησία. Ή ο ιερέας κρατάει με τη μάσκα τη Θεία Κοινωνία. Την Αθανασία δηλαδή κρατά την με τη μάσκα, φοβάται να ζήσει, που είναι ζωή. Και πάμε στο θέμα νηστείας. Όταν οι μαθητές του, λέει, περπατούσαν κάπου με τους μαθητές του ο Χριστός, βγήκαν κάτω στα χωράφια και έφαγαν σπαρτά, που απαγορεύονταν από τον νόμο τον Εβραίο να φάει σε εκείνες τις ημέρες σπαρτά. Όπως εμάς θα λέγαμε σήμερα, είναι Σαρακοστή και κάποιοι πήγαν και θα μπριζόλα. Και πήγαν οι Φαρισαίοι και του είπαν πώς γίνεται. Τώρα εσύ ας πούμε μιλάς για τον Θεό και οι μαθητές σου τρώνε μυλωμένο. Δεν νηστεύουν. Και ο Χριστός τους είπε.
θα έρθει ο καιρός που θα νηστεύσουν κι αυτοί, θέλοντας να ορίσει τις κακουχίες που θα περνούσαν αργότερα. Τώρα έχουν μαζί τους τον Χριστό. Και κακό δεν είναι αυτό που παίρνουμε, τους είπε και πάει στην τουαλέτα, αλλά αυτό που βγάζεις από το στόμα σου, η κακία. Όταν δεν αγαπάς και δεν έχεις αγάπη και δεν τρώεις κρέας, νηστεύεις, αλλά το κάνεις έτσι τυπικά για να πάει να κοινωνήσεις και να θεωρήσει ο καλός χριστιανός, δεν έχεις κάνει τίποτα. Χωρίς αγάπη λοιπόν δεν έχει αξία νηστεία. Και η νηστεία δεν γίνεται για να δείξουμε ότι αγαπάμε τον Κύριο. Άρα δεν έχει σχέση με τη θεία κοινωνία, αλλά με την ψυχή μας. Και γιατί έχει σχέση με την ψυχή μας? Γιατί όταν τρώεις κρέας σκοτώνεις μια ζωή. Ψάξετε το να δείτε γιατί νηστεύουμε. Όταν τρώεις κρέας, ποτέ δεν έωρισε μενού ο Κύριος να τρώει ψάρι, να τρώει σόγια, να τρώει κρέας τόσες μέρες. Ποτέ δεν είπε. Τετάρτη και Παρασκευή, Τετάρτη, Πέμπτη είναι που γίνει και ο μυστικός δείπνος και σταυρώσαν τον την Παρασκευή το πρωί. Γιατί ορίσαν την Τετάρτη? Η νηστεία λοιπόν γίνεται για να απέχουμε από το αίμα, από το σκοτωμό των ζώων, από τη σάρκα, γιατί σκοτώνουμε ζωές. Και για να έχεις εγκράτεια. Και όταν έχεις εγκράτεια και δεν έχεις ανάγκη, όπως είπε ο Χριστός, του φαγητού, τόσο πιο κοντά στο πνεύμα είσαι. Βοηθήσε δηλαδή στο πνευματικό σου αγώνα. Δεν επίβαλε ο Κύριος την νηστεία. Η νηστεία γίνεται για δική σου βοήθεια. Και όχι μην πεις ότι νηστεύεις και δείξε ταπεινότητα. Όχι πες για να ακουστείς ότι νηστεύεις. Όπως θέλεις πες το, για σένα την κάνεις. Δεν σημαίνει ότι αγαπάς περισσότερο τον Κύριο. Είναι καθαρά βοήθεια δική σου. Εξομολόγηση. Ένα μυστήριο, γιατί εκείνη την ώρα ο ιερέας, ο άγγελος, ο πρεσβύτερος, όπως το λέει στην Αποκάλυψη, το λέει άγγελος του Κυρίου, γίνεται ένα με τον Χριστό, μυστήριο και οξυμολόγηση, και εξομολογείσαι, ταπεινώνεσαι και λέει σε κάποιον άνθρωπο, αλλά και Θεό, τα σφάλματά σου την ώρα που νιώθεις να τα πεις, όχι γιατί πρέπει. Να πάω να εξομολογηθώ, να πανανιστεύσω, να πανακοινωνήσω. Αυτόν το στημένο δεν το νιώθεις. Την ώρα που θα νιώσεις, όπως κάποιος πάει στο ψυχολόγο γιατί νιώθει την ανάγκη να τα πει, το ίδιο και εκεί. Αν δεν το νιώθεις, μην το κάνεις γιατί πρέπει. Θα πάεις εκεί να ταπεινωθείς. Και η πρώτη ταπείνωση έρχεται όταν ο ίδιος νιώθεις το σφάλμα σου. Και όχι γιατί το είπες. Να το πεις 100 φορές. Αν δεν νιώθεις ότι αυτό που έκανες είναι λάθος, δεν έκανες τίποτε. Κανένας δεν μπορεί να κοροϊδεύσει τον Θεό. Πέτω 100 φορές του ιερέα και μέσα σου νιώθεις εγώ ή το λες εγώ αμαρτωλός, εγώ αμαρτωλός. Πόσες φορές να το πούμε, ψευτοταπεινότητα. Η εξομολόγηση λοιπόν γίνεται γιατί το νιώθεις. Τον ιερέα που νιώθεις ότι είναι το κατάλληλο άτομο για να τα πεις. Και έτσι ξαλαφρώνεις. Πάρε γίνεται ως βοήθειά σου. Γιατί η πρώτη εξομολόγηση γίνεται όταν πραγματικά μετανιώνεις για κάτι και ο Θεός το γνωρίζει. Και με τις πράξεις σου αργότερα αλλάζεις πορεία ζωής. Αυτή είναι η πραγματική εξομολόγηση. Τα μυστήρια αυτά λοιπόν γίνονται και πρέπει να γίνονται προς δική σου βοήθεια. Εξομολογείσαι για να φύγει το βάρος από πάνω σου, να μετανοήσεις και να προχωρήσεις στον πνευματικό δρόμο. Νηστεύεις για να απέχεις από το κρέας που σκοτώνει ζωές
και για να έχεις εγκράτεια και κοινωνάς κάθε Κυριακή. Η διαφορά της εξομολόγησης, η εξομολόγηση κινηστία γίνεται την ώρα που το αισθάνεσαι. Η κοινωνία όμως, είσαι μέσα στην εκκλησία εκείνη τη στιγμή, είναι κάθε Κυριακή. Πώς μπορείς να μην θέλεις να κοινωνήσεις τον Κύριό σου και να λες δεν είμαι έτοιμη. Τι δεν είσαι έτοιμος. Σημαίνει δεν αγαπάς τον Χριστό, δεν σέβεσαι το μυστήριο της Σταύρωσης και Ανάστασης Του. Η Θεία Κοινωνία επιμένω και όποιος θέλει ιερέας να μου πει αιρετική να με πει. Πρέπει να γίνεται κάθε Κυριακή να είναι εξαιρέτος. Όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, όποιος θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο, και ανάξιος είναι αυτός που δεν αγαπά τον Χριστό. Αυτός που δεν πιστεύει στον Χριστό. Ακόμα και ένας μουσουλμάνος, αν εκείνη τη στιγμή νιώθει την ανάγκη να πάρει Θεία Κοινωνία, γιατί αγαπά τον Χριστό, θα το πάρει, μην του βάζετε φράμους. Το ληστήν ο Χριστός την τελευταία στιγμή τον πήρε μαζί του. Και εκλεχτόν επήρε τον Απόστολο Παύλο που τα διώκτη στον Χριστιανό. Πρέπει και εμποδίζουμε τον κόσμο να πάρει το πιο ιερότερο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας που είναι η Ανάστασή μας. Που πάτησε το θάνατο με αυτόν ο Κύριος. Έχει αίμα, πάτησε το θάνατο και μας άνοιξε το δρόμο και μας το χάρισε. Να το κάνετε αυτόν εις ανάμνησή μου, λέει. Και αν ανάμνησή του γιορτάζεις την Κυριακή όταν λες δεν πάω. Να κοινωνήσω γιατί μου είπε ο ιερέας, μου έβαλε κανόνες, γιατί νιώθω αμαρτωλός. Και σιγά, μετά από τη Θεία Κοινωνία, δεν θα πάει να φάεις σούβλα. Πρέπει να φάεις κρέας. Θα αμαρτήσεις πάλι. Δηλαδή είναι μια ώρα διαφορά, κοροϊδεύουμε τον Θεό. Δεν πάβουμε να μην έχουμε αμαρτίες. Σημασία έχει να γίνονται τα μυστήρια την ώρα που τα νιώθουμε συχνά για να είμαστε στον πραγματικό, αληθινό, πνευματικό κόσμο. Ας παίρνουμε λοιπόν αυτό το μυστήριο για να τιμούμε τον Κύριο, να είμαστε κοντά Του, την Θεία Κοινωνία, τον Χριστό μας, ό,τι καλύτερο μας προσφέρεται κάθε Κυριακή. Εγώ προσωπικά για αυτήν τη Θεία Κοινωνία θέλω να πηγαίνω κάθε Κυριακή. Γιατί πολλές φορές κάποιοι ιερείς τρέχει το στόμα τους, δεν τους προλαβαίνω να σου καταλάβεις τι λένε. Τουλάχιστον μου την Θεία Κοινωνία νιώθω το Χριστό μου δίπλα μου. Είναι μέγα μυστήριο. Να μην το στερείστε κάθε Κυριακή να το παίρνετε. Έφαγες μιλωμένο το Σαββάτο, δεν πρόλαβες να νηστεύσεις. Κοινώνα. Δεν όρισε ο Κύριος φράμους για τη Θεία Κοινωνία. Δεν πρόλαβες να εξομολογηθείς. Κοινώνα, πήγαινε τη Δευτέρα για να εξομολογηθείς. Τι διαφέρει έχει, τι διαφορά έχει. Σημασία έχει να γίνονται τα μυστήρια. Καλή συνέχεια φίλοι μου και πάντα να κοινωνάτε. Το Χριστό μας.